Ο Μιχάλης Πλεμένος συνάντησε τον Τρίφωνα Σαμαρά. Το κουκλόνι έχετε κολλήσει, πια είστε 4-5 χρόνια μαζί. Είναι ένα παιδί που πραγματικά το αγαπάω, του αρέσει η τηλεόραση. Νομίζω ότι αρχίζει και το έχει στην παρουσίαση. Δηλαδή, τώρα μου αρέσει πάρα πολύ έτσι πως παρουσιάζει το Celebrity Travel. Φαντάζομαι ότι έχεις προδοθεί από φίλους. Είναι ο Κοκλώνης. Τι να πούμε τώρα, εδώ σε ολόκληρο Ντάρσιν ήμουνα με πόσα ονόματα και κανένας από αυτούς που έκανα το πάρτι για το ημερολόγιο μου τότε δεν είχε έρθει. Τι μου λες τώρα. Σε όποιον δάνεισα, κανείς δεν μου τα επέστρεψε. Σε πολλούς φαντάζομαι, γιατί είσαι. Ναι. Και τώρα είναι και η κατάσταση έτσι, τι να επαναζητήσεις και πώς. Έχεις εσύ βρεθεί σε δύσκολη θέση, όχι, οικονομική. Όχι, αλλά πιστεύω ότι αν βρισκόμουν δεν θα μου δίνει ποτέ κανείς. That's life, baby. Σου έχει γίνει μάθημα να έχεις κάτι, γιατί μπορεί να είσαι... Μου έχει γίνει και μετά δεν ξαναέδωσα χρήματα ούτε σε πολύ κοντινούς μου συγγενείς, γιατί μετά άρχιζε άλλαζε κατάσταση στην Ελλάδα, οπότε δεν ήταν αυτό το πράγμα που... Ερχόντουσαν τα χρήματα πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή εσύ έχεις πέσει πόσο τις εκατό κάτω, ας πούμε, από αυτά που έβγαζες. Εντάξει, έχω πέσει αρκετά. Κάτω από τα μισά. Θα παίξεις το reality της Λίτσα Λόγχαρτ. Αυτή την είχα γνωρίσει ξανά παλιά στη Μύκονο, αλλά δεν περίμενα ότι θα με θυμάται. Και μόλις πάω και εμφανίζομαι... Εγώ δεν κατάλαβα ότι γράφουν εκπομπή. Και μόλις με βλέπει αυτή, μου κάνει «Hello, Τρίφωνα, καμ». Και μετά όλο αυτό που μιλήσαμε, τη συζήτησή μας και όλη την προσέγγιση κτλ., με βάλανε να υπογράψω ότι θα πεζόταν στο MTV. Στα αγγλικά, ναι. Είχες κάποιον να σου εξηγήσει τι λέει, τι γράφει. Όχι. Το υπέγραψα. Το καλοκαίρι είχες ένα επεισόδιο, ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Είχα πάει επίσκεψη στο σπίτι του, είχα φέρει ένα τυράκι και μπορεί επειδή το είχα έξω, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Και μου έβαλε στο τυρί, μου έβαλε μια πιτούλα και μου την έψησε. Δεν ξέρω μες την πίτα μου που έβαλε τίποτα. Και μετά εκεί που καθόμουν στην καρέκλα, αρχίζω να τα βλέπω έτσι. Να κινούνται γύρω-γύρω. Λέω, Βασίλη, δεν είμαι καλά. Αυτός να μην ξέρει τι να κάνει. Που να μου φέρει σοκολάτα, φέρει τη σοκολάτα. Και εγώ μέσα στη ζαλάδα, μέσα σε αυτό πήρα το 166. Με ξεσκονίσαν στις εξετάσεις στο νοσοκομείο.